Καταρχήν δεν είναι η δουλειά μου, εντάξει. Εσείς που δουλεύατε? Λατομία. Μας τενάξανε όλη την Ελλάδα στον αέρα. Είχαμε δουλειές, είχαμε τις δουλειές μας, είχαμε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή καταντήσαμε να δουλεύουμε 17 ώρες την ημέρα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα ψεύτικο μερογάματο. Έκανε κάποια πράγματα, βοήθαγε κάποιους συνταξιούχους. Έκανε κάποιες καλές. Αλλά κάνανε όλο αυτό το κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω αν ήταν ο γιος σας, αν ήταν ο Χίοψη, δεν μπορώ να γνωρίζω. Δημιουργήσανε και αρκετά προβλήματα, ξυλοδαρμούς, μέχρι που αφαιρέθηκε και μία ζωή. Είναι μία παράταξη η οποία είναι λίγο... Έχει περάσει στον κόσμο κάπως διαφορετικά. Δεν έχει περάσει στον κόσμο διαφορετικά. Όπλα, ιστορίες... Πού βρέθηκαν, ούτε ένα όπλο δεν βρέθηκε πουθενά. Αν θα σας ανοίξω το ίντερνετ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας ρίξω φωτογραφίες μέσα στα γραφεία. Ο άλλος να έχει τραβήξει το όπλο και να το έχει βάλει στο κεφάλι του αλουνού. Τώρα βέβαια κάνοντας πλάκα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πάντως, μία φωτογραφία που είχαν με ένα όπλο και ένα καλάσνικοφ, τελικά ότι ήταν χρυσαυγίτης, αλλά δεν το είπε και κανένας μετά. Έχω δει βίντεο τον Κασιδιάρη να πυροβολεί με καλάσνικοφ. Καλάσνικοφ. Τον έχω, βέβαια. Όχι, ρε, αυτά ήταν τα ψεύτικα. Δεν ήταν ψεύτικο. Γνωρίζω από όπλα. Το γνωρίζω, ναι, τα έχω αλλά πάει, τώρα, πάει, όταν πήγανε σπίτι όπλα του και δεν βρήκανε τίποτα και βρήκανε μια καραμπίνα. Τι να σας πω, δεν είναι... Άρα λοιπόν το ψέμα έχει φτάσει σε σημείο κακουργήματος. Όχι, δεν ήταν ψέμα, αφού σας είπα ότι το είδα με τα μάτια μου. Το είδα σε ένα βίντεο, λοιπόν. Αυτό λέω. Πέρα, όμως... Τελικά αυτά τα βίντεο, μήπως ναι, τελικά. Φτιαχτό. Είναι φτιαχτά. Αυτό λέω. Διότι αν δεν τα ξέρουμε όλα αυτά και τα ξέρει μόνο αυτός που τα φτιάξε. Τι να σας πω, να φτιάξανε τον Κασιδιάρη, να τον εβάψανε, να τον... Όχι, εντάξει, μια φωτογραφία του Κασιδιάρη και να κολλήσει και ένα όπλο. Βίντεο. Ναι. Βίντεο. Αυτό... Γιατί είναι μια ναζιστική οργάνωση για μένα. Μάλιστα. Αυτό ποιος σας το έχει πει? Εικόνες. Δηλαδή, το καταστατικό της Χρυσής Αυγής λέει πουθενά για Χίτλερ? Δηλαδή, άμα τον βάλεις στο γιο μου και τον ορκίσεις και του πεις ότι είσαι ναζιστή, θα σου δώσει και μια μπάτσα. Συγγνώμη κιόλας. Διότι, δηλαδή, θα πει από πού και ως πού. Εγώ έχω τέτοια μορφή, ήμουν αγέννητος όταν υπήρχαν οι Ναζί. Γιατί εγώ να σου πω κιόλας. Ότι είναι Ναζί και ξεναζί και όλα αυτά που λες. Επιτρέπεται όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να μπουν φυλακή? Επιτρέπεται? In Greece, unconvicted people cannot be held in custody for more than 18 months. So just as the trial was beginning, the accused were being released from prison. Την ημέρα αυτή την περίμενα ώρα-ώρα, μετρώντας και τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Ότι δεν θα φτάσω να ζω τη στιγμή που θα βγει από τη φυλακή.